Φάουλ και Παπαγιάννης. Ο Γάλλος νικητής στην πρώτη, μεταξύ τους μονομαχία. Και ο Γόκαπ στην πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και από το πρώτο δευτερόλεπτο άμυνα ζώνης 3-2 από τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα που λειτουργήσε πολύ καλά στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν. Ντόρση στο 1-1-2-1 καταλήγει. Ο Κάρο Γουάιτ με τον Φαλ στο χαμηλό post. Βγαίνει προς τα έξω. Παίζει και αυτός 1-1-2-1. Με το ένα χέρι απαντάει. Του δίνει την αριστερή τρίπλα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Από την κορφή ο Βεζέγκοφ για το Φαλ. Και ξανά Ντόρση με τον Παπαγιάννη πάνω του. Βεζέγκοφ στη λήξη του χρόνου. Είναι σουτ τριών πόντων. Γιώργος Γόκαπ ζητάει από το Φαλ να ανέβει για να παίξουν pick and roll. Περνάει ανάμεσα. Γόκαπ ανάποδο lay-up. Τελειώνει μόνο στη φάση. Συν 9 για τον Ολυμπιακό. 12-3. Πέρι φτάνει μέχρι το καλάθι. Νικάει στην προσωπική μονομαχία τον Τάιλερ Ντόρση. Οργανώνεται η άμυνα του Ολυμπιακού. Είχε ευκαιρία να εκτελέσει για τρεις ο Παπαπέτρου. Δεν το επιχείρησε. Πέρι τραβάει το Φαλ μακριά από τη ρακέτα. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Σανδρός βρίσκει ελεύθερο σουτ από τη γωνία. Ο Πέρι με το Βεζέγκοφ. Πέρι με το Βεζέγκοφ. Προσποιείται, περνάει, αστοχεί. Ο ίδιος μαζεύει το rebound και βγάζει για τον Νέντοβιτς. Νέα ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Νέντοβιτς 3 μέσα και προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Η αντίδραση 18-21. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Παρά λίγο να κλέψει ο Σανδρός. Μακίσικ έχασε για λίγο τον έλεγχο. Δεν ήταν καλή η εκτέλεσή του με το ένα χέρι, αλλά ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Μακίσικ. Λαρετζάκης χωρίς άμυνα από την γωνία. Είναι σουτ τριών πόντων, 27-21. Και δεν αφήνει τον Ολυμπιακό. Κασελάκης με το Λαρετζάκη. Κασελάκης το 1-1-2-1. Κασελάκης γυρίζει, εκτελεί. Θα πετύχει καλάθι, 27-25. Όλο το χρόνο για να εκδηλώσει επίθεση. Αν σκοράρει, ξαναπερνάει μπροστά. Μέικον με τον Πρίτεζη παίζει 1-1-2-1. Τώρα θα πασάρει αφού τράβηξε δύο παίκτες πάνω του στον Παπαγιάννη και αυτός θα καρφώσει. Ο Σανδρός τρέχει πρώτος στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Έχει επιστρέψει ο Μακίσικ. Πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Παναθηναϊκός που προηγείται με δύο. Παπαπέτρου τον βοηθάει με σκρίνο ο Παπαγιάννης. Παπαπέτρου με το λιδιό, ένα βήμα στο πλάι, εκτέλεση για τρεις. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δίνει το μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του. 31-36, συν 5. Και από το 4 περιμένει δημιουργία, είτε backdoor, είτε κάποια άλλη πάσα στη weak side. Μέικον με το walk-up, καλάθι και φάουλ από τον Ντάριλ Μέικον Τζούνιορ. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει το μεγαλύτερο προβάδισμά του και μπορεί να το μεγαλώσει. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλες επιθέσεις ως επιτοπλίστων και έτσι ελέγχει τις επιστροφές του, το αμυντικό του transition, τη μετάβασή του από την επίθεση στην άμυνα. 39, απαντάει με 5-0 ο Ολυμπιακός και φέρνει το παιχνίδι στον πόντο. 38-39. Παπαπέτρου υψώνει για το alley-oop κάρφωμα του Παπαγιάννη. Walk-up επανέφερε για τον Φαλ. Overplay άμυνα του Μέικον στον Ντόρση. Παπα-Νικολάου από τις 45 μοίρες. Είναι σουτ τριών πόντων και με αυτό ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει το ντέρμπι στους 41 πόντους. Κατάφερε ο Μέικον. Στη λήξη του χρόνου ο Κάρο Γουάιτ ταμπλό σίδερο και έξω. Δυσκολεύτηκε ο Μέικον, δεν μπόρεσε στο 1-1-1 να πέρασει τον Φαλ. Βεζέγκοφ κάτω από το καλάθι, το ξέχασε. Ο Ολυμπιακός έχει βελτιώσει την άμυνά του. Βεζέγκοφ με το Σαντρό στο χαμηλό post. Περιμένει ο Παπαγιάννης. Δεν γίνεται double team. Γυρίζει ο Βεζέγκοφ. Ωραίο fade away εκτός ισορροπίας. Σλούκας. Για τον Φαλ. Αυτός με τον Παπαγιάννη. Σκαστή πάσα για τον Σλούκα. Και lay up για το 52-43. Δεύτερη φορά που πηγαίνει σήμερα στο συν 9 Ολυμπιακός. Έκλεψε ο Ντόρση και καρφώνει. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός πάνω από τους 10. Συν 14 τώρα για τον Ολυμπιακό. Πέρι. Παπαπέτρου. Κασελάκης. Περνάει τον Παπα-Νικολάου και σκοράρει. 59-47. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Φαλ σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό στη τρίτη περίοδο. Λάθος του Παπαπέτρου.
Ευνηδιασμός του Ολυμπιακού, Βεζένκοφ μέχρι το lay-up. 61-48, γρήγορα Κώστα. Πρέπει να είμαστε κλειστά στην άμυνα, να μην τους επιτρέψουμε την κυκλοφορία της μπάλας. Με μεγάλη προσοχή και τα rebound πρέπει να πάρουν. Παπαπέτρου από τη γωνία τώρα με χέρι Αλφάδη, 61-51. Κατεβάζει την διαφορά ο αρχηγός Παναθηναϊκού, ο Παπαπέτρου, και Evans. Επανέφερε ο Παναθηναϊκός. Νέντοβιτς με το ανάποδο lay-up πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού. Και 61-55. Ο φαλ για τον Ντόρση. Ξανά ο φαλ. Έφυγε ο Νέντοβιτς από κοντά του. Άφησε τον Παπαγιάννη πάνω του. Σωστά άλλαξαν γρήγορα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά ο φαλ πάλι βρίσκει τρόπο να σκοτώσει. Νέντοβιτς. Πλάγιο πικερόλ. Νέντοβιτς για τρεις. Μια ανάσα από τον Εμάνια Νέντοβιτς. 67-59 και μπορεί να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Μέικον με τον Παπα-Νικολάου τώρα στο πλάι. Μέικον τον περνάει. Στην baseline ο Μέικον τον ακολουθεί και τον σταματάει ο Παπα-Νικολάου. Επιμένει ο Μέικον, βγάζει πάσα στον Νέντοβιτς που αστόχησε για τρεις. Ο Παπαγιάννης με το ένα χέρι για τον Παπαπέτρου και τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Πλευρά, walk-up από το σημείο που αστόχησε νωρίτερα, θα αστοχήσει ξανά. Μένει το 69-64. Ο Νέντοβιτς το coast to coast. Καλάθι και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός απαντάει γρήγορα. Μετά την αστοχία και στις βολές του Ολυμπιακού, το σκορ είναι 69-67 και ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει με δίποντο ή να προσπεράσει με τρίποντο. Παπαπέτρου αδύνατη πλευρά. Νέντοβιτς με τρίποντο βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. 69-70. Ο Νέντοβιτς είναι ο Μέικον για τον Παπαπέτρου. 70-70. Νέντοβιτς, πάσα έξω, Κασελάκης για τρεις, μπροστά ο Παναθηναϊκός, 70-73, με το τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη, μπροστά του ο Παπα-Νικολάου. Παπαγιάννης, χέρι-χέρι για τον Νέντοβιτς. Αλλαγή, ο φάλ μπροστά του, 5 δευτερόλεπτα, ο Νέντοβιτς παίρνει φόρα. Όχι, θα δοκιμάσει από τα 10 μέτρα, ένα απίστευτο σου τριών πόντων μπροστά στο Μουσταφά φάλ. 1,5 λεπτό ακόμη. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 2 έχει και την επίθεση. Μέικον. Πήκε ρόλ με τον Παπαπέτρου. Ο Παπα-Νικολάου έμεινε πάνω στο Μέικον. 5 δευτερόλεπτα. Μέικον με τον Παπα-Νικολάου. Μέικον η σταυρωτή. Σαντρός από τις 45 μοίρες. Εύστοχος του τριών πόντων πάνω στην άμυνα του Ντόρση. Άλλο ένα μεγάλο τρίποντο του Παναθηναϊκού. Περιμένει μετά την αλλαγή. Θα παίξει με τον Βεζένκοφ. Οι σταυρωτές λύστε λίγο, κρατάει την κατοχή. Παπαπέτρου από τη γωνία, άστοχο σουτ. Ο Βεζένκοφ στο rebound. Ο Ντόρση τρίποντο στον ευνηδιασμό. Άστοχο rebound του Παπαπέτρου. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει το κέντρο και θα πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με το καλάθι του Κασελάκη στα 4 δευτερόλεπτα θα σφραγίσει το διπλό και θα σταματήσει το αίτητο σερί του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας πετυχαίνει ένα καλάθι. Λογικά αυτό θα γράψει το τελικό σκορ, 76-81. Δεν έχει μπει ακόμα το καλάθι. Ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είχε ιτηθεί από τον Άρη στο Αλεξάνδριο και πλέον και ο Ολυμπιακός είναι με μία ήττα. 14-15, 19-21, 16-22 και 17-33 παρακαλώ. Στο 26-12 της τρίτης περίοδου ο Παναθηναϊκός απαντάει με το 17-33 της τέταρτης για να φύγει νικητής από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νεμάνια Νέντοβιτς που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής έτσι όπως εξελίχθηκε το ντέρμπι. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, είναι ο πολυτιμότερος αναμφίβολα παίκτης ανεξάρτητα με το τι λένε οι αριθμοί των υπολείπων παικτών.